στο γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά με φόντο το απέραντο γαλάζιο, που παραδοσιακά αποτελεί έναν περιζήτητο ναό για μελόνυμφους για τον Ιούνιο, έχουν προγραμματιστεί μόλις 4 γάμοι, όταν πέρυσι συνολικά για τη σεζόν ξεπέρασαν τους 150. Τα τηλέφωνα πέφτουν βροχή και οι αναβολές και ακυρώσεις αγγίζουν το 95%. Πέρυσι είχαμε κάνει περίπου 150 με 160 μυστήρια εδώ στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, επειδή είναι γραφικό, επειδή είναι η θάλασσα δίπλα, επειδή το προτιμούν και το αγαπούν όλοι οι Χανιώτες και όχι μόνο. Οι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι, καθώς δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δηλαδή θα χαιρετήσουν, θα αγκαλιάσουν. Οι παραδοσιακά μεγάλοι κρητικοί γάμοι δύσκολα θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε αποστάσεις ασφαλείας καθορισμένες με τη μεζούρα, τα αντισηπτικά και το μέτρο σε όλα. Η κοινωνική εκδήλωση γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται ανεξαρτήτως συνθήκων. Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει κόσμος ο οποίος μεταφέρει την εκδήλωσή του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς δεδομένων συνθηκών δεν μπορεί να κάνει την εκδήλωση. Οι περισσότεροι έχουν μεταφέρει τους γάμους για το 21, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά κάποιοι ακυρώσανε κιόλας, γιατί δεν ξέρουν αν και το 21 γίνεται αυτή η κατάσταση. Οπότε όλοι περιμέναμε. Αλλά το κύριο αίσθημα ήταν η παγωμάρα που επικράτησε στην αγορά, είτε από τα ζευγάρια είτε από εμάς τους επιχειρηματίες. Δυστυχώς η έλευση του κορονοϊού και της παγκόσμιας πανδημίας έφερε τα πάνω κάτω. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να ακυρώσουμε όλες τις ήδη ενεργές συμφωνίες που είχαμε κάνει για την επιχείρησή μας. Για τον Βίκτορα Κουμαντάκη, το πλήγμα είναι διπλό, καθώς η οικογενειακή επιχείρηση που εκπροσωπεί είχε μόλις κάνει το ξεκίνημά της και οι πρώτοι κιόλας πελάτες της άλλαξαν κατά ανάγκη τα σχέδιά τους. Έχουμε 100% ακυρώσεις ή αναβολές. Ο κόσμος και αυτός είναι πελαγωμένος και προσπαθεί να βγάλει μια άκρη, να βρει τη χρυσή τομή έτσι ώστε να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Το πλήγμα στη λεγόμενη γαμήλια βιομηχανία είναι τεράστιο, καθώς από τη μία στιγμή στην άλλη, συμφωνίες μιας ολόκληρης χρονιάς τεινάχτηκαν κυριολεκτικά στον αέρα. Όλοι οι επιχειρηματίες, ωστόσο, προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, εκτελώντας χρέη συμβούλου και ψυχολόγου σε ζευγάρια που επρόκειτο να παντρευτούν, αλλά σχεδίασαν χωρίς τον κορονοϊό. Κάθε μέρα που περνάει και εφόσον τα πράγματα παραμένουν όσο έχουν, τα πράγματα θα βαίνουν όλο και καλύτερα. Εμείς σαν εταιρεία διαθέτουμε ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις και να είναι προσαρμοσμένες στις υφιστάμενες συνθήκες και στους κανονισμούς. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, οπότε είμαστε όλοι στο περίμενε. Τους προτείνουμε να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να κάνουν έρευνα αγοράς τους όσον αφορά τη βάπτιση. Υπάρχουν προσφορές στην αγορά που μπορεί να εξυπηρετηθεί. Υπάρχουν πράγματα που είναι άμεσα διαθέσιμα ώστε να μην χάσουν τη βάπτιση. Την ώρα που οι θρησκευτικοί γάμοι μπαίνουν προς το παρόν στον πάγο, η τάση που φαίνεται να επικρατεί στα δημαρχεία του νησιού είναι πως μάλλον το επόμενο διάστημα θα υπάρξει η αύξηση στους πολιτικούς και μπουρλότο στον λεγόμενο γαμήλιο τουρισμό. Επιτοπλίστων το 26% που είναι η μείωση των γάμων είναι από το εξωτερικό, δηλαδή γάμοι που είναι καθαρά άτομα που διαμένουν σε ξένα κράτη. Οι επιλογές είναι δύο. Ή γάμοι σε στενό κύκλο και μικρότερο αριθμό καλεσμένων, ή μεταφορά των σχεδίων ακόμη και για το καλοκαίρι του 2021, με την ελπίδα πως αυτό το αλλιώτικο καλοκαίρι στη σκιά της πανδημίας θα έχει περάσει στο παρελθόν.